Πως τον Αποστόλων πρωτοκλητών και του κορυφαίου αυτά αδελφός το δεσπότη των όλων Ανδρέα ηγέτευε τη δύνη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών των ο Απόστολος Ανδρέας είναι ένα μνημείο, όταν λέμε μνημείο βέβαια, μνημείο μνήμης. Και στον Απόστολο Ανδρέα θα μπορεί να πει κάποιος ότι οι δρόμοι θέλουν περπάτημα, οι λιτανίες θέλουν κίνηση. Μονίμως βρίσκομαι εκεί, στο ακροτήριο Δυνάρετο, στο ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα, στη Μονή, στον Άγιό μας, στον Άιντρικά, όπως συνηθίζουν να το λένε όλοι οι ριζοκαρπασίτες. Σαν να ήταν ο Άγιος μας ένας δικός μας άνθρωπος. Ο δικός μας πραγματικά άνθρωπος. Ένα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε ο Απόστολος Ανδρέας είναι το ότι εκανόνισε ώστε να λειτουργείται μέχρι σήμερα. Και να υπάρχει εκεί ορθόδοξος ιερέας να χτυπάει καμπάνα και να μην γίνουν καταστροφές μεγάλες στο μοναστήρι. Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι αν τα νερομανίζαν τις πόρτες του Αποστόλου Ανδρέα, ακουγόταν, λέει, ο ήχος στο Βερούτιν. Ο θρύλος βέβαια που θέλει να δείξει ότι ο αντίκτυπος ή αν θέλετε το κύρος της Μονής είχε ξεπεράσει τα όρια της Κύπρου. Έφτανα μέχρι την Συρία ή την Πυρητό κλπ. Πως των Αποστόλων πρωτοκλητός και του κορυφαίου αυτά αδελφός το δεσπότη των όλων Ανδρέα ηγέτευε ειρήνη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μεταέλεο. Νήσος Αγίων, Χερσόνησος Αγίων, Καρπασία. Πολλές οι εκκλησίες και τα μοναστήρια στο δρόμο για τον Απόστολο Ανδρέα στέκουν στην ίδια θέση αιώνες τώρα, παρά την εγκατάλειψη και τη θλίψη που οι εγκλωβισμένοι του Ριζοκαρπάσου κατάφεραν να κάνουν δύναμη για να παραμείνουν σε αυτό τον τόπο, τον δικό τους τόπο, τον ευλογημένο. Η Καρπασία θα μπορούσε όπως δε κάποιος να θεωρηθεί ως η μεταφυσική διάσταση της Κύπρου. Στην Καρπασία υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι και βασιλικές. Βέβαια, αφιδηλιακό σημείο ή αν θα θέλαμε να δούμε ποιος είναι αυτός που οργανώνει κυριολεκτικά την Εκκλησία στον τόπο της Καρπασίας αλλά και τον μοναχισμό ευρύτερα ανδρώ ή γυναικείο είναι ο Άγιος Φίλωνας, η μεγάλη αυτή μορφή.
Ωστόσο, ο Άγιος με κεφαλαία για όλους τους κατοίκους της Καρπασίας, αλλά και βίδρα της Κύπρου, είναι ο Απόστολος Ανδρέας. Αυστηρός ομιλούντες, ο Απόστολος Ανδρέας δένει το μοναστήρι με μοναχούς όπως ο Κύκος, ο Μαχαιράς, ο Άγιος Νεόφυτος, το Σταυροβούνι κλπ. Αλλά η αγάπη του λαού μας ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν να μην πάνε να προσκυνήσουν τον πρωτόκριτον Απόστολον Ανδρέα. Θα έλεγα ότι η σύνδεση με το μοναστήρι είναι υπαρξιακή. Έχει να κάνει με την ύπαρξη του ανθρώπου αναζητώντας στήριξη, παρηγοριά, βοήθεια στα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει καθημερινά. Δεν είναι μια συναισθηματική σχέση, αλλά μια υπαρξιακή αναζήτηση μέσα από αυτή την σύνδεση με τον χώρο και τον Άγιο. Πηγαίνοντας σήμερα κανείς στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, τι είναι αυτό που αισθάνεται ότι έχει αλλάξει? Την ερημιά. Την ερημιά. Μια ερημιά και σαφώς διακατέχεται ο προσκυνητής, ο Έλληνας της Κύπρου, μια άφατη θλίψη. Μια άφατη θλίψη. Υπάρχει εγκατάλειψη. Δηλαδή όταν μπεις μέσα στην εκκλησία αισθάνεσαι ότι θα πέσει επάνω σου. Δεν υπάρχει εκείνο το μεγαλείο, πώς να σας πω. Είχε άνθη, είχε πηγαινερχόταν κόσμος, προσκυνητές, κίνηση. Είναι θλίψη, έρημα, τα δωμάτια που φιλοξενούσαν τους ξένους. Εγκαταλελειμμένη εκκλησία. Κι όμως δεν είναι εγκαταλελειμμένη εκκλησία. Δεν ήταν ποτέ. Ο πατέρας Ζαχαρίας ήταν πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί. Λες και έχει τάξει στον Άγιο πως όσο ζει το μοναστήρι του δεν θα μείνει ούτε μια μέρα λειτουργητό. Κι ας έχουν σοπάσει όλα τριγύρω. Απόστολο Ανδρέα. Η παράδοση θέλει τον Απόστολο Ανδρέα να έχει περάσει από αυτό το μέρος τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Οι πιστοί διηγούνται αυτή την ιστορία που μπορεί κανείς να την ακούσει σε διάφορες παραλλαγές με μεγάλη ευλάβεια και με τρόπο που πείθει πως ήταν και αυτοί οι ίδιοι εκεί, στο ίδιο καράβι με τον Άγιο. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν, ο Απόστολος Ανδρέας ξεκίνησε από την Παλαιστίνη για να πάει στη Μικρά Ασία. Όταν το καράβι του βρέθηκε κοντά στο ακροτήρι, ο καπετάνιος του είπε πως έχει τελειώσει το νερό. Σε αγία μας Ανδρέας, εδώ είναι το νησί, δηλαδή κάπου υπάρχει νερό. Όταν οι ναύτες του καραβιού δεν κατάφεραν να βρουν την πηγή, ο ίδιος ο πρωτόκλητος κατέβηκε από το καράβι, πήγε σε εκείνο το σημείο. Εκεί εντάξει, πάει βρήκαν τη γέμωση. Εκεί αμέσως είναι το ιερό κόμμα. Σε έφτιανε το νερό, τρέχει 2.000 χρόνια, τρέχει κάτω, τρεις φουντανές. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ ήταν που ο Απόστολος Ανδρέας δημιούργησε την πηγή με το άφθονο νερό. Το σημερινό αγίασμα. Αυτό ήταν που θεράπευσε και το τυφλό παιδί του καπετάνιου. Η αναφορά που έχουμε για τη Χερσόνησο της Καρπασίας είναι το 1103 από τον Αγγλοσάξονα περιηγητή Seaworth, ο οποίος λέει ότι επήγε στο λιμανάκι του Αποστόλου Ανδρέα στην άκρη.
σημαντική μαρτυρία στην ύπαρξη μοναστηριού σε αυτήν εδώ την περιοχή έχουμε από τα 1191. Η μαρτυρία αναφέρει πως ο τότε διοικητής της Κύπρου Ισαάκιος Κομνηνός συνελήφθη από τον Ριχάρδο τον Λιοντόκαρδο σε πολύ καλά οχυρωμένο μοναστήρι στην περιοχή που ονομαζόταν Ακροτήριον του Αποστόλου Ανδρέα. Από εκείνο τον πρώτο ναό δεν διασώζονται καθόλου ίχνη. Στη θέση του οικοδομήθηκε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, τον 15ο αιώνα, ναός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Στο 13ο αιώνα έχουμε άλλη αναφορά ότι στο ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα υπάρχει λιμανάκι και ότι υπάρχει και ένας βάιλος, ένας διοικητής, που σημαίνει ότι ήταν όχι μόνο γεωγραφικός κόμβος αλλά και στρατιωτική περιοχή, έτσι. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από κάποια έγγραφα που είχα την τύχη, το προνόμιο, να ανακαλύψω και να έχω στα χέρια μου ένα χειρόγραφο ενός μετέπειτα δόγη. Αυτός όταν ήταν 18 ετών είχε διοριστεί ο πατέρας του τοποτηρητής, ονομαζόταν Γιωβάνι Μπατίστα Ντονά και αυτός ο γιος Λεωνάρτο Ντονά. Ανέτρεξε στις πηγές, στα χειρόγραφα, στους χάρτες, περιηγήθηκε όλη την Κύπρο και έφτασε και στην Καρπασία. Και περιγράφει σε ένα πολύ σημαντικό του κείμενο του 1557 που διασώζει ουσιαστικά την παλαιότερη πληροφορία για εκκλησία και για αγίασμα. Αυτό είναι το χειρόγραφο στο οποίο αναφέρει ρητός το έτος 1557 και τονίζω ότι πρόκειται για την παλαιότερη πηγή και είμαι περήφανη που την εντόπισα. Στα αρχεία της Βενετίας μάλιστα αναφέρει ότι έφτασε στον Απόστολο Ανδρέα όπου υπάρχει μία εκκλησία αφιερωμένη στον Απόστολο Ανδρέα, πιο κάτω λέει υπάρχει ένα πηγάδι και αναβλύζει νερό. Είναι ο πρώτος που μιλά για την εκκλησία την οποία όμως βρήκε έρημη. Όμως από το χειρόγραφο του Λεωνάρτο Ντονά μπορούμε να αντιληφθούμε και τη σημασία της περιοχής γιατί αναφέρεται στις κλίδες νήσους, τις οποίες στο χειρόγραφό του ζωγραφίζουμε τρεις κοκκίδες. Βέβαια δεν είναι τρεις, είναι το πολύμισο των κλειδών, εντάξει, και είναι ένας χώρος, μια θαλάσσια περιοχή, όπου υπάρχει, υπάρχουν άνεμοι που μπορεί να παρασύρουν εύκολα ένα καράβι. Έχουμε ορισμένες μαρτυρίες. Είναι το 1738 από τον περιηγητή Ρίτσαρντ Πόκοκ, ο οποίος λέει ότι πηγαίνοντας εκεί ήβρεν ένα μοναστήρι σκαμμένο στους βράχους, το οποίο όμως ήταν εντελώς ακατοίκητο, δεν υπήρχε κανένας, αλλά του είπαν γύρω της περιοχής ότι παλιά είχαν δύο-τρεις μοναχούς μέσα. Η όλη Χερσόνησος, λέει, είναι σχεδόν ακατοίκητη και ο λόγος ήταν διότι οι κάτοικοι φοβούνταν τους Μαλτέζους πειρατές, οι οποίοι έκαναν συνεχώς επιδρομές σε εκείνη την περιοχή. Έτσι πολύ λίγος κόσμος ήταν. Αυτή την εντύπωση και αυτή την ατμόσφαιρα πάντα είχε η Καρπασία. Την θεωρούσαν οι ξένοι ως την πιο άγρια και την πιο απόμερη περιοχή της Κύπρου. Παρόλο που μακριά ήταν και η Πάφος που τη Λάρνακαν που έφτανταν. Αλλά την Καρπασία την θεωρούσαν πιο άγρια και πιο επικίνδυνη και πολύ λίγοι επήγαιναν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα στα αρχαία χρόνια ονομαζόταν Ακροτήριο Δυνάρετο. Εντάξει, ή Ουράβοος. Θα πρέπει να συνδέσουμε όμως τον χώρο και με τη μυθολογία ενδεχομένως, διότι αν πάρουμε τις προημότερες ή αρχαιότερες μαρτυρίες, ο χώρος ονομάζεται Βοός Ουρά.
ουρά του Βοός. Κατά την αρχαία μυθολογία, όπως κατά αναλογία Βοός Πόρος, ονομάζεται ο χώρος απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε μια συνέχεια και οργανική από την προχριστιανική εποχή του Βυζαντίου και αργότερα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οργανικά συνδέεται ο χώρος αυτός. Βόσπορος, Βόσουρά, δηλαδή η άκρα της Κύπρου, όπου και οι Κλίδες Νήσι, όπου βέβαια και το γνωστό μοναστήριο του Αποστόλου Ανδρέα. Στην προχριστιανική εποχή, βέβαια στον ίδιο χώρο, υπάρχει εκεί ναός αφιερωμένος στην ακραία Αφροδίτη. Εξού και έχουμε σε πολλές χώρες αρχαίες μαρτυρίες για πολιτείες οι οποίες φέρουν το όνομα Άκρα. Οι Ακροτίκοι, οι Ακράδες κλπ. Μια από αυτές είναι και η Άκρα της Κύπρου. Η ιστορία του σύγχρονου μοναστηριού ξεκινά το 1855 όταν ο παπά Ιωάννης Νικόλα Διάκου από το Ριζοκάρπασο αρχίζει την ανοικοδόμησή του. Ο παπά Ιωάννης θεωρείται ο χτίτορας του μοναστηριού. Κάποιος ιερέας, έγραμος καταρχή, μετά και τον θάνατο της συζύγου των παιδιών του από το Ριζοκάρπασο, ο Χατζή παπά Ιωάννης Διάκος, αποφασίζει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό, εγκαταλείπει δηλαδή τον κόσμο και θέτει ως στόχο του να χτίσει στο συγκεκριμένο χώρο ένα μεγάλο μοναστήρι επωνόματι του Πρωτοκλήτου Ανδρέα. Όλα αυτά τα περί της μονής και της νεωτέρας παραδόσεως θα πρέπει να τα συνδέσουμε με τη σεπτή μορφή του Χατζή παπά Ιωάννου Διάκου ή άλλος όπως ονομάζεται του νέου χτίδωρα της μονής. Ξεκίνησε τις προσπάθειες του στα μέσα του 19ου αιώνα, αργότερα έγιναν τα εγγένεια της μονής επί του Αρχιεπισκόπου Σοφρονίου περί το 1867 και μετά πήρε αυτή τη μορφή του Παγκυπρίου, Πανελληνίου, Πανορθοδόξου προσκυνήματος. Μια πολύ ωραία μαρτυρία είναι των Σουηδών που ήρθαν για τις ανασκαφές το 1927 με 1931, οι οποίοι ξεκινούν να περάσουν έναν Πάσχα στον Απόστολο Ανδρέα, γιατί ακούν ότι όλοι οι Κύπροι πάνε στον Απόστολο Ανδρέα. Και έχει μια καταπληκτική περιγραφή της διαδρομής προς τον Απόστολο Ανδρέα και φτάνουν στο μοναστήρι, το οποίο είναι γεμάτο και δεν έχουν που να μείνουν. Οπότε ένας καλόγυρος τους φιλοξενεί σε μια μικρή τραπεζαρία όπου βάζουν χάμω τρία στροσίδια, τρία στρώματα για να κοιμηθούν το βράδυ. Και η ώρα 12 τους ξυπνούν βέβαια οι καμπάνες και ξεκινούν και πάνε στην εκκλησία και λέει βλέπουμε από μακριά χιλιάδες κεριά και ακούμε χιλιάδες μελωδίες ωραιότατες και βλέπουμε λέει τον ηγούμενο ο οποίος κρατάει μια ασημένια εικόνα και τη βγάζει έξω και την περιφέρει και όλο το εκκλησίασμα με τα κεριά είναι πίσω του και φτάνουν μέχρι τα βράχια στην άκρη της Χερσονήσου και εκεί λέει τα τραγούδια, οι μελωδίες των πιστών σμίγουν με το θρόισμα των κυμάτων που σπάζει πάνω στα βράχια. Κάνει μια καταπληκτική περιγραφή. Όπως γνωρίζετε, οι πανήγυρες, ενώ η μέρα του Αγίου είναι στις 30 Νοεμβρίου, λόγω των καιρικών συνθήκων, εορταζόταν στις 15 Αυγούστου που ήταν της Παναγίας. Τότε περιμέναμε μικρά παιδιά, πότε θα πηγαίναμε και εμείς στον Απόστολο Ανδρέα, στην Πανήγυρη, σε εκείνη τη χαρά, σε εκείνη την αθότητα στην οποία ζούσαμε τότε. Είχα πάει όταν ήμουν 7-8 χρονών και είχα ζωντανή την μνήμη, αποτυπώθη μέσα στο μυαλό μου πως ήταν η μονή του Αποστόλου Ανδρέου. Και όταν πήγα πριν 4 χρόνια, μπορώ να πω ότι όπως τον θυμόμουνα τον Απόστολο Ανδρέα, έτσι τον είδα μετά από 65 χρόνια. Όταν ήμουν 10 ετών, μερικούς μήνες πρώτης τουρκικής εισβολής, ο πατέρας μου, ο οποίος είναι Ανδρέας, μας είχε τάξει, και εδώ το προτιμώ του το παρά να τάξουμε κάτι υλικό, να τάξουμε τους εαυτούς μας.
Λοιπόν, ο πατέρας μας αντί να τάξει στον Άγιο στο μοναστήρι κάτι υλικό, μας έταξε εμάς. Μας έκαμε τάμα εμάς στον Άγιο και ξαναπήγα εκεί το 2007. Και σας ομολογώ ότι το μοναστήρι ήταν όπως το θυμόμουν από το 1974. Δεν άλλαξε τίποτα. Οι Τουρκοκύπροι είναι και αυτοί κομμάτι των προσκυνητών. Και όχι μόνο, έχουμε μαρτυρήσει ότι πολλές φορές και στα βιβλία της Μονής, στα διάφορα ημερολόγια και από μαρτυρίες χρόνων επιζώντων, ότι πολλοί δούλευαν στο μοναστήρι. Είτε επειδή το ήθελαν ως τάμα, είτε επειδή είχαν και ανάγκη βέβαια, αλλά πάντοτε με μια αδιάλειπτη τιμή προς το πρόσωπο του Αποστόλου Ανδρέα. Μια παράδοση που την ψάχνουμε και μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Είναι χαρακτηριστική μια μαρτυρία τουρκικής εφημερίδας που αναφέρει ότι πολλές φορές όταν η Κύπρος μαστιζόταν και η Καρπασία από ανοβρία, ελιτάνευαν την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας, μετόχη της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα, έξω από την Κομόπολη της Αγίας Τριάδας, μετά τον Άγιο Θέρισο, και αυτή την εικόνα την έφερνα μέχρι και το μοναστήρι πεζή οι προσκυνητές, όπου γινόταν μεγάλη δέηση. Μάλιστα, σε κάποιες μαρτυρίες αναφέρεται ότι καθοδόν μέσα από τα τουρκοκυπριακά χωριά της Κορόβιας, της Γαλινόπολης κλπ. Τους προσκυνητές φιλοξενούσαν με δέσματα ή με ψωμί, με νερό, ήδη οι Τουρκοκύπροι. Και ακολουθούσαν ή συνακολουθούσαν αυτή την πορεία του λαού. Και στην προσευχή μετήχε βέβαια ο ιερέας, αλλά αναλόγως μετήχε και ο μουφτής ή τέλος πάντων αντιπρόσωπος του Ισλάμ. Εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Έρχονταν, ανάει μαζί μας, έρχονταν στην εκκλησία. Ναι, και είχαν τάπατα και έδειξαν, ήταν ο Άγιος τους Τούρκους, τους Κυπρέους Τούρκους. Από περιοχές εκτός Κύπρου, πάρα πολύ από την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Από τη Μικρά Ασία έρχονταν και πολλοί Τούρκοι, οι οποίοι έκαναν τάματα. Πρώτη του 1922, όταν υπήρχε δυναμικό στοιχείο ελληνισμού στη Μικρά Ασία, έχουμε μαρτυρίες ότι έρχονται πάρα πολλοί προσκυνητές οργανωμένα από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από τον κόλπο της Αλεξανδρέτας, από την Αλάνια, την Ελάγια, τα Άδανα. Βέβαια, στην Κύπρο ήταν πάντοτε προσκύνημα παγκύπριο, πάντιμο. Αργότερα, βέβαια, εκτείνεται η παράδοση του Αποστόλου Ανδρέα στον ευρύτερο ελλαδικό και πανορθόδοξο χώρο. Λειτουργεί στην Κύπρο όπως λειτουργεί σχεδόν σε μια παράλληλη ιστορική εποχή το προσκύνημα της Παναγίας στην Τίνο. Ζινώνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Σειρά διαλέξεων κάθε δεύτερη και τέταρτη τρίτη του μήνα από Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, στη Λάρνακα, στις 7 και 15 το βράδυ και σε απευθείας μετάδοση από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία του Δήμου Λάρνακας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας και του ΡΙΚ. Στηρίζει ο Δήμος Λάρνακας. Διαγωνισμό στα Eurovision. Μια αναδρομή στα τραγούδια και τις χώρες που κατά καιρούς κέρδισαν την πρώτη θέση. Τραγούδια που άφησαν εποχή αυτή την Παρασκευή στις 11 και 15 το βράδυ από το Ρίκελ. Και σε επανάληψη κάθε Σάββατο στις 2 και 10 μετά το μεσημέρι. Τα μέσα που χρησιμοποιούσαν ήταν τα γαϊδούρια, οι άμαξες και μετά αρχίσαν τα αυτοκίνητα. Από το 1930 και μετά που πολλαπλασιαστήκαν τα αυτοκίνητα, πηγαίναν με τα αυτοκίνητα, αλλά πολλοί δεν σταμάτησαν να πηγαίνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή
λεποδάμαξες, άμαξες τις οποίες έσαιρναν άλογα ή γαϊδούρια. Επέρναμε και μηνύστηκαμε ότι δεν ήταν και κάτω. Ο δρόμος ήταν χώμα, δεν ήταν άσφαλτος. Ο πατέρας μου είχε ένα άμαξα, το 30, το 40. Λυπάνε με τα βούτια, με τα κάρα. Είχαμε ξεκινήσει από το χωριό με ένα λεωφορείο, λεωφορεία της τότε εποχής. Δεν είναι όπως τα σημερινά λεωφορεία. Και κάναμε αρκετούς σταθμούς μέχρι να πάμε στον Απόστολο Ανδρέα. Και όταν πήγαμε εκεί είχαμε εντυπωσιαστεί κόσμος πολλής. Μάλιστα θυμάμαι ότι η Θεία Λειτουργία εγινόταν πολύ πρωί και έβγαιναν γρήγορα γιατί είχαν αρκετές βαπτίσεις. Πήγαινε ο κόσμος να βαπτίσει τα παιδιά του εκεί. Εγινόταν χαλασμός κόσμου στον Απόστολο Ανδρέα, ιδίως μέσα στον 15 Αύγουστο που όλη η Κύπρος πήγαινε εκεί. Ο πατέρας μου νοικίασε ένα αυτοκίνητο, αυτά τα παλιά τα αυτοκίνητα, που ήθελες μια ολόκληρη ημέρα να πας στο μοναστήρι του Στον Ανδρέα. Μπήκαμε μέσα όλη η οικογένεια, τα τέσσερα μου αδέρφια, ο πατέρας μου και η μητέρα μου, και φτάσαμε στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Αργά, φύγαμε το πρωί, αργά το βράδυ. Εκεί μας έδωσαν ένα δωμάτιο και μείναμε. Ήταν χειμώνας, θυμάμαι που χτυπούσαν τα κύματα από τη θάλασσα πάνω στο μοναστήρι, σχεδόν εκεί που είναι το αγίασμα της Μονής, και πήγαινα έτσι κρυφά εκεί και κοίταζα και θαύμαζα αυτό το φαινόμενο. Μου είχε κάνει εντύπωση λοιπόν το γεγονός ότι φτάσαμε στο άκρο της Κύπρου. Το 56-57 τότε μέσα στις Φαζαρίες Ζιώγα ήταν κέρφιο ο Τσέρχι Φούτ, ποιος θα μιλάνε τότε. Ήταν η Κύπρος ότι κέρφιο. Μια ημέρα, 15 Αυγούστου, ήταν, άνοιξε το κέρφιο, το μεσημέρι, δηλαδή από σήμερα για πάει το κέρφιο, πήγαμε στο Απόστολο Ανδρέα, με το αυτοκίνητο δικό μου, με την οικογένεια μας, τη νύχτα να γέμισε το Απόστολο Ανδρέα στα αυτοκίνητα, ώστε να ξημερώσει, ήρθαμε από την Πάφο, για να γιορτεί το Απόστολο Ανδρέα. 60-70.000 κόσμος. Δεν το ξέρω, ούτε με λίγο. Από πλευρή γραμμή υπήρχε μία γραμμή η οποία ξεκινούσε από το Λατσί στην πόλη της Χρυσογούς και έκανε τη διαδρομή. Από το Λατσίν επερνούσε από την Πάφων, έκανε σταθμό στην Πάφων, προχωρούσε στη Λεμεσόν, προχωρούσε στη Λάρνακαν, προχωρούσε στη Ναμόγωσον, στη Χερσόνησον της Καρπαζίας έκανε και τρεις σταθμούς όπου υπήρχαν μικρά λιμανάκια για τις ψαρόβαρκες και έφτανε στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα την 14 Αυγούστου για τη Μεγάλη Πανήγυρη. Αυτό στα 1900. Αυτό γύρω στο 1912 υπάρχει μια αναφορά στο βιβλίο του Κωστή Κοκκινόφτα, το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα, ας πούμε, το πρόγραμμα του πλοίου, ότι θα κάνει σταθμό στο τάδε σημείο, θα κάνει σταθμό στο άλλο σημείο, λέει πόσα ήταν τα ναύλα. Για τους δημοσίους υπάλληλους, λέει, γίνονταν εκπτώσεις. Έμεναν εκεί γιατί είχε καταλύματα, είχε αίθουσες που μπορούσε να φιλοξενηθεί ο κόσμος, ήταν καλοκαίρι και μπορούσαν όλοι αυτοί που είχαν τις πραμάτιες τους να κινηθούν έξω. Από το απόγευμα, από το αστιότρις, και εμείς είχε γκάμαρες, εμείς ήταν μέσα. Και είχαμε την Ιταλία τη νύχτα, το πρωί μας την πάρει για αυτά στην εκκλησία. Ήμανε το μαρατή, δεν το είχε. Με πέφτανε για μένα, με έναν οι κάμαρες, είσαμε τη Σεντόνια. Μα πρέπει να πιάνε, πινήσκαμε όλη τη μέρα Σεντόνια, επί ξένου.
Η μάνα τη δεν είχε ψωμιά. Έβλεπα πολλές φορές προσκυνητές οι οποίοι επήγαιναν απόσταση 200-300 μέτρα, μισό χιλιόμετρο, επήγαιναν γονατιστοί. Και μέχρι να φτάσουν στο μοναστήρι για να πάνε να προσκυνήσουν, ήταν αιματωμένα και τα χέρια και τα γόνατα τους. Και αυτό μαρτυρά οπωσδήποτε την μεγάλη πίστη που είχαν αφόρμητα οι άνθρωποι, έπαιρναν τα ταξίματα τους και πήγαιναν και γονατιστή για να προσκυνήσουν. Ίσως και τάματα να έκαναν και τους κοκκίτριοι. Βεβαίως και τάματα. Και διηγούνται ότι κάποιος είχε τάξει κάτι στον Απόστολο Ανδρέα που ήταν τυφλός, αλλά μόλις έφτασε στο πρώτο κάγκελο, γιατί υπάρχουν τάξει ώσπου να φτάσει στη Μονή, είδε φως και λέει, μα αφού είδα, γιατί να του δώσω το βόδι, το μοσχάρι που είχε υποσχέσει, και ότι τυφλώθηκε. Αλλά η πίστη, η βαθιά πίστη του κόσμου. Γι' αυτό και στην εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, την προσκυνηματική που είναι στο μοναστήρι του, καταθέτει ο λαός της Κύπρου όλων των πόνων του. Θα δείτε εκεί, πέρα από τις μικρές ασημένιες πλάκες που γράφουν ευχαριστώ, όχι μόνο στα ελληνικά ή στα τουρκικά ή σε άλλες γλώσσες, εκεί κατατίθεται όλος ο πόνος, επαναλαμβάνω, των Κυπρίων. Φωτογραφίες αγνοωμένων από τραγικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας. Είναι συσσωρευμένη λοιπόν όλη αυτή η πίστη μεν, η ζυμωμένη με τον πόνο του λαού της Κύπρου. Βαφτίζαμε ωραία πολλά. Ακουνταλούντι, τάσουν λέκουνταλικά. Γιάννης και Μπορδούς. Ακόμη και για θαύματα που έκαμε ο Απόστολος Ανδρέας. Είχαμε και μια φορά τη γιαγιά μου ζήτησε να λέω 5-6-7 χρόνια που την επήραμε, που μας είπαν ότι ήταν άρρωστη και πρέπει να πάει στον Απόστολο Ανδρέα και πήραμε την έξι που την μας χάλεσε και πατάκαμε. Ζήτησε να λέω 5 χρόνια. Και ξαναβοδουσιάστηκε το κακό ύστερα και τέλειωσε. Έζησε. Έκαμε το θαύμα του όπως υποσχέθηκε. Μέχρι στην Αυστραλία έγιναν θαύματα και ήσταν εκ των υστέρων αυτοί οι οποίοι ευεργετήθησαν από τα θαύματα του Αποστόλου Ανδρέα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την Αγγλία, διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό συνέχεια είχαμε προσκυνητές από το εξωτερικό. Ήταν και το αγίασμα, που ήταν κάτι, το μετέφεραν σε αρρώστους, το πήγαιναν στο εξωτερικό. Ήταν θαυματουργό και θεραπευτικό. Η μοναχή πρωτοκλήτη, κατά κόσμον Δέσποινα Παντελή από την Περιστερώνα της Πάφου, αφιέρωσε τη ζωή της στο μοναστήρι και παρά τα 90 της χρόνια θα παρέμενε εκεί αν δεν αναγκαζόταν για λόγους υγείας να επιστρέψει στο χωριό και στους δικούς της. Όπως λέει η ίδια, αυτό που την παρακίνησε να αφιερωθεί στον Άγιο ήταν ένα θαύμα. Ήταν όσο βρέθηκε στον Αποστολό Ανδρέα. Ήταν Άγιο Κύπριν. Αποστολός Ανδρέας, είπαμε να πάω στο μοναστήρι. Να μην πάω. Ακόμα 50 χρόνια την κάτω. Γιατί απέζησε κάτω από όλες που τις. Ήστερα ήσταν να έρχονταν ποτέ. Έρχονταν τα μήνες. Ήστερα που μου φτάνει το σύ, δεν μοιάστηκε τον κανένα σκόπο τέτοια. Ένα σημάζει να μην έχουν ο παπά του και πάει το άλλο. Ο άλλος ο οποίος έγραψε αρκετά για τον Απόστολο Ανδρέα ήταν ο Ρούπερτ Γκάνις, ο υπασπιστής του Σερ Ρόναλντ Στορς, ο οποίος έζησε εδώ αρκετά χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια στην Κύπρο, και το 1935 αποφασίστηκε να πάει να μείνει λίγες μέρες στην Χερσόνησο της Καρπαθίας. Μένει στον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας, αλλά κυκλοφορεί συνέχεια.
Και από εκεί μαζεύει τις διάφορες ιστορίες και τους θρύλους για το μοναστήρι. Και αυτά τα μαζεύει από τους τόπακες, από τους Κύπρους που είναι εκεί. Και γράφει ότι, μου είπαν λέει, ότι πριν λίγες μέρες είχαν μπει κλέφτες μέσα στην εκκλησία για να κλέψουν το παγκάρι και να πάρουν τα σημαίνια σκεύη. Και πήγαν με σακούλες, γέμισαν τις σακούλες τους με όλα αυτά και όταν γύρισαν να φύγουν δεν υπήρχε ούτε πόρτα ούτε παράθυρο. Και έμειναν μέσα. Οπότε αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα πάντα και τότε εμφανίστηκε μια πόρτα για να βγουν. Και λέει ότι τόσο είχαν τρομοκρατηθεί που οι κλέφτες ήδη το μαρτύρησαν μετά αυτόν το γεγονός. Πρόκειται περί θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα να το φωνάξω να ακουστεί στη γένεια τη νέα. Για μια γυναίκα μπόχασε το ακριβό παιδίν της που το είχε για παρήορκάν και μέλος τη ζωή της. Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα θαύματα περνάνε μέσα ή δηλίζονται μέσα από την θεολογική αυστηρή προβληματική και φτάνουν ακόμα ως απόϊχος στις ίδιες τις ποιητικές ή ποιητάρικες, θα λέγαμε, συλλογές. Δεν υπάρχει απλός Κύπριος ο οποίος να μην γνωρίζει έστω και ένα στίχο από όλες αυτές τις ποιητικές διηγήσεις περί των θαυμάτων του Αποστόλου Ανδρέα. Έπιασα σύντον παντελή, χωρίς κανείς να ξέρει, επήραν τον μέσα βαθιά στα τουρκικά τα μέρη. Ή στα σχολεία στέλνουν τον, καλά τον εσπουδάσαν, τα τόπι χώτζαν κάμπνουν τον, κι ύστερα ησυχάσαν. Τώρα ας το να φύγουμε, εκείνα τους σκιαβάζει, κι ας έρθουμε στη μάνα του, που είχε το μαράζι. Μια άλλη ιστορία μιλά για την Μαρία, η οποία ήταν μια Ελληνίδα που ζούσε στην Αλάνια, στην Μικρανασία, και της οποίας πήραν το παιδί μου Οθωμανής και το παιδομαζόμα. Και ερχόταν πίσω στην Κύπρο και έγινε καταιγίδα και προσευχήθηκε στον Απόστολο Ανδρέα και του είπε «Βοήθαμε να ζήσω για να μπορέσω να βρω το παιδί μου το οποίο γυρεύω τόσα χρόνια». Και την άκουσαν οι άλλοι συνταξιούχοι, είπαν τι συμβαίνει και τους είπαν ότι ήταν ένα μικρό το παιδί μου, ο Παντελής μου το επήραν και δεν το έχω δει από τότε και το γυρεύω και στη Μικρανασία και στην Κύπρο και σε όλες τις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μα πώς θα το καταλάβεις, τις είπαν τώρα τόσα χρόνια. Αλλά είχε έναν μεγάλο σημάδι στο στήθος και εγώ θα το καταλάβω. Μέσα στους ταξιδιώτες ήταν και ένας δερβίσης, ο οποίος άνοιξε το πουκάμισο και έριξε το σημάδι στο στήθος. Και αμέσως επανενώθησαν και πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, όπου εμαρτύρησε τη χριστιανική πίστη ο Παντελής, έγινε δηλαδή χριστιανός βέβαια, και υπάρχει και φωτογραφία του Παντελή με της Μαρίας. Υπάρχει μια φωτογραφία που λένε ότι είναι ο Παντελής και η Μαρία. Γνώρισε τη Μαρία, πως ήταν η μητέρα του, βεβαίως η ίδια. Άψα συμπάνω του φωτιές, λαμπρά και δε βαστάνει, πάει κοντά τη και κάτσε, ευτή καιρό δε χάνει. Επίσης έναν άλλον περιστατικό, το οποίο με εντυπωσίασε το 1957, όταν έγινε το ολοκαύτωμα του Αξεντίου. Εκεί στο μοναστήρι έτυχε 15 Αύγουστο να είμαι παρόν μια ποιητάρισσα τυφλή, είπε έναν εξαιρετικό ποίημα για τον Αξεντίου εκεί έξω από την εκκλησία και απάγγειλε αυτόν τον ποίημα, το οποίο ήταν περίπου 5-10 λεπτά. Και συγκίνησε όλο εκείνο το πλήθος που ήταν εκεί στο μοναστήρι. Είναι πολλά τα θαύματα στον κόσμο που γινήκαν,
είχεν τυφλούς που μπλέψασι και το διηγηθήκαν. Αποστολέ Ανδρέα μου, η χάρη σου μεγάλη, που έχει στην εκκλησία σου κοντά στο παραγιαλί. Έρχεται το Μακάριο, το Μαζαϊκή Κυβέλα. Έρχεται το Μπιζουλίδη. Θυμάσαι που πήρασαν την κάρα του Αποστόλου Ανδρέα στο μοναστήρι? Ναι. Ού, ήταν κόσμος, κόσμος. Άντε σε ωραία τόπο. Ήταν πολύ. Ουραντίαν κάρα του. Τρεις πάτερες. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τις ίδρυσης και των εγγενείων κατεξοχήν της Μονής το 1867-1967 αποφασίστηκε από τη Σύνοδο, με εισήγηση βέβαια του Αρχιεπισκόπου τότε Μακαρίου του Τρίτου, να μεταφερθεί τη μία κάρα του Αποστόλου Ανδρέα από την Πάτρα στην Κύπρο, στο μοναστήρι του. Χτίστηκε και έναν καινούριο χτίριο για να παραμείνει το βράδυ εκεί ο Μακάριος και μερικοί άλλοι φιλοξενούμενοι του, και θυμάμαι τότε πλήθη Κυπρίων. Πολλές δεκάδες χιλιάδες συνέρευσαν εκείνες τις μέρες. Είχε μια πορεία από την Αμόχωστο μέσα από τα χωριά της Καρπασίας. Ήταν ένα, θα λέγαμε, παλαϊκό προσκύνημα. Η κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, την οποία κρατούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ξεκίνησε μια πορεία από την Αμόχωστο. Είχε περάσει όλα τα χωριά της Καρπασίας. Σε κάθε χωριό της Καρπασίας υποδέχονταν την κάρα οι άνθρωποι των χωριών, με επικεφαλής τον ιερέα, τα εξατρίκα κλπ., για να καταφτάσει στο άκρο της Κύπρου, στη Μονή, όπου έγινε λειτουργία, με τη συνοδεία βέβαια του Μητροπολίτη τότε Πατρών, μιας χοροδίας από την Πάτρα και με πολλές άλλες εκδηλώσεις επί τόπου. Ήταν αυτό που κυριολεκτικά είχε αναπτερώσει το ηθικό αλλά και το θρησκευτικό αίσθημα των ανθρώπων του τόπου κυρίως, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Η δεύτερη επίσκεψη της χάρας του Αποστόλου Ανδρέου ήταν την δεκαετία του 90 και προσφάτως η τρίτη επίσκεψη, η οποία είναι διαφορετική από τις άλλες λόγω της έκριθμης οικονομικής κατάστασης αλλά και της πολιτικής κατάστασης, πιστεύω. Ή των φαϊνότερων ηλίου πλέον ότι ο λαός μας δεν είχε εμπιστοσύνη σε κανένα. Μόνο στο Θεό. Και κατά την διάρκεια της εισβολής είχαν μείνει ασκεδοί προσκυνητές εγκλωβισμένοι μέσα στο μοναστήρι, οι οποίοι σιγά σιγά έφυγαν από τη Μονή, και τελικά ο μόνος που έμεινε εκεί, μόνος μονότατος, ήταν ο ιερέας, ο πατήρ Ζαχαρίας Γεωργίου. Όταν έγινε ο δεύτερος γύρος της τουρκικής εισβολής και έσπασε η γραμμή στο Μπογάζι, τρίκομο Μπογάζι, όλος εκείνος ο πληθυσμός προχώρησε προς τον Απόστολο Ανδρέα με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να κάνει ένα θαύμα, και όλη τη νύχτα έγινε το παράκληση στον Αποστόλο Ανδρέα να βοηθήσει όλων εκείνων των κόσμων να μπορέσουν να γλιτώσουν από τους τόπους. Ευτυχώς από εκείνον το πλήθος δεν έπαθε τίποτε κανένας. Και όπως μας λέγουν Τουρκοκύπροι, παρενέβησαν οι Τουρκοκύπροι του χωριού Γαλινόπορνη και έστειλαν μήνυμα στα αεροπλάνα
να μην ενοχλήσουν. Διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονταν στο μοναστήρι ήταν άμαχος πληθυσμός, είναι γόπεδα. Και εάν έβλεπαν αυτοκίνητα μέσα στο δάσος, τα αυτοκίνητα ήταν των ανθρώπων, ας πούμε, που είχαν εγκλωβιστεί εκεί. Σε πράγματι, ο Απόστολος Ανδρέας έκανε το μεγάλο θαύμα και δεν χάθηκε κανένας από αυτούς. Ο πατέρας Ζαχαρίας ξεκίνησε να υπηρετεί στη Μονή ως διάκονος από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και παραμένει μέχρι σήμερα εκεί, έχοντας στους ώμους του το βαρύ φορτίο που ανέθεσε ο ίδιος τον εαυτό του, του φύλακα της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα, του Άιντρικά για τους ντόπιους. Ο πατήρ Ζαχαρίας είναι η σύγχρονη ιστορία του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος από το 1974 μέχρι σήμερα παραμένει εκεί και κρατά το μοναστήρι για να μπορούμε εμείς να το επισκεπτόμαστε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με την φρόνηση του Όφεως και την ακεραιότητα της Περιστεράς, όπως λέει το Ευαγγέλιο, διακριτικά υπηρετεί ή μάλλον διακονεί μέσα σε αυτή την σιωπή του. Γι' αυτό και κάποτε όταν τον υποδέχτηκε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, γι' αυτό Παναγιώτης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο Πατριαρχικό του Γραφείο στην Κωνσταντινούπολη, τον αγκάλιασε και του είπε την εξής φράση: «Πάτερ Ζαχαρία, είμαι θα ομοιοπαθής. Εσύ και εγώ θάβουμε και ξεθάβουμε κόκαλα για να γινόμαστε πιο πολλοί». Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η κοινή πορεία των ανθρώπων που δεν επιτρέπεται να είναι απαισιόδοξη καθότι ορθόδοξη. Από το 1974 και εξής να σημειωθεί ότι ο ιερέας μαζί με την πρεσβυτέρα τελούν καθημερινά τον όρθρο και το απόγευμα τον εσπερινό. Και τελούν επίσης τις δύο αυτές ταχτές ημερομηνίες Θεία Λειτουργία. Τις άλλες ημέρες η Θεία Λειτουργία τελείται εκ περιτροπής στις ενορίες του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας της Γιαλούσας, όπου είναι εγκλωβισμένη. Και μάλιστα ο πατήρ Ζαχαρίας πέρασε δύσκολους καιρούς. Για παράδειγμα να αναφέρω ότι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά του και έπρεπε να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές για να φοιτήσουν στα εκπαιδευτήρια της μέσης εκπαίδευσης και έπρεπε να συνοδεύσει η μητέρα τους, έμεινε μόνος του για 22 ολόκληρα χρόνια μακριά από τη σύζυγο και τα παιδιά του και τα έβλεπε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα όταν μετέβαιναν μέσω των Ηνωμένων Εθνών και του Ερυθρού Σταυρού. Θα μπορούσε κάποιος να παραφράσει μια αρχαία φράση και να πει ότι ισχύει για τον πατέρα Ζαχαρία η εξής λακωνική φράση: «Τάχθην δε πυλωρήν την δε μονήν Αποστόλου Ανδρέου». Είναι ο ακίμητος φύλαξης της Μονής σε όλη αυτή τη διάρκεια από τις εισβολές και εντεύθυν. Σήμερα η εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα και όλα τα τάματα που βρίσκονται. Η εικόνα που υπάρχει στο μοναστήρι σήμερα είναι αντίγραφο της παλιάς εικόνας από τον Μητροπολίτη Κύκου και Τηλυρίας, τον κύριο Νικηφόρο. Το πρωτότυπο της εικόνας του Αποστόλου Ανδρέα βρίσκεται σήμερα φυλαγμένο μαζί με την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας, του μετοχίου της Μονής και κάποια άλλα ιερά αντικείμενα και σκεύη της Μονής σε κάποιο χώρο στην Κερίνια. Υπάρχει μια λαϊκή κυπριακή παροιμία που λέει «Του Αποστόλου Ανδρέα και του ποταμού να μην το τάξεις». Υπό την έννοια ότι ο μεν ποταμός θα θυμηθεί μετά από δεκαετίες την κήτη του και ο Απόστολος Ανδρέας το τάμα του. Επομένως είναι πολύ αυστηρός. Γι' αυτό, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, από τον Απόστολο Ανδρέα δεν έχουν χαθεί τίποτα. Thank you.
μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Ανδρέας με τις δωρεές είχε μεγάλη περιουσία. Ήταν ένα πλούσιο μοναστήρι. Είχε υπόπεδα, περιβόλια, ολόκληρο δάσος. Το δάσος του Αποστόλου Ανδρέα, του Αγίου. Είχε ζώα. Της ιδρύσεως του, μετά βέβαια και τον θάνατο του ηγουμένου, του πρώτου ηγουμένου και νεοκτήτωρα του Χατζή Παπαϊωάννη Διάκου, έγινε ένας διακανονισμός μεταξύ Αρχιεπισκοπής των κατοίκων του Ριζοκαρπάσου και των δικαστηρίων της εποχής. Συνεκλήθηκε, ορίστησαν κάποιοι κανονισμοί, ειδικοί κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν ουσιαστικά από το τέλος του 19ου αιώνα και αργότερα εκδόθησαν, όπου υπάρχουν σήμερα και βασικά. Μέσα από αυτούς τους διακανονισμούς λειτουργεί εξαμελής διαχειριστική επιτροπή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο εφημέριος οικονόμος ή ηγούμενος ορίζεται από τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο ή τον οικείον επίσκοπο και η εξαμελής επιτροπή των λαϊκών ουσιαστικά εκλέγεται ανά τριετία από τους κατοίκους της κομοπόλεως του Ριζοκαρπάσου. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στην, επαναλαμβάνω, στο ιερό προσκύνημα ή καθίδρυμα, όπως ονομάζεται, πάλι με ειδικούς κανονισμούς, της Παναγίας της Τίνου στην Ελλάδα. Και στόχος βέβαια είναι η διαχείριση της περιουσίας του μοναστηριού. Το μοναστήρι βέβαια ήταν πλούσιο με τη συρροή όλων αυτών των χιλιάδων των προσκυνητών. Αργότερα οι δραστηριότητες των ανθρώπων της Μονής είχαν εκτεθεί στην αγορά ακινήτων κλπ. Οπότε κυριολεκτικά το μοναστήρι έχει πλουτίσει σε εκείνη την περιουσία και στα ελεύθερα και στην κατεχόμενη περιοχή. Αλλά βέβαια ο πλούτος δεν εξαντλείται μόνο στα υλικά. Ο πλούτος της Μονής, επαναλαμβάνω, ξεκινά, έχει αφετηριακό σημείο την προσκυνηματική εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, την τιμή δηλαδή του προσώπου του πρωτοκλήτου. Η Επιτροπή μόλις επανασυστήθηκε από την Ιεράν Αρχιεπισκοπή, ανέλαβε να προσπαθήσει να βρει τρόπο για επιδιόρθωση του μοναστηριού. Το 2004 και λίγο νωρίτερα έγινε μια προσπάθεια από τη UNOPS, δηλαδή ένα διεθνή οργανισμό με ορισμένα κονδύλια τα οποία έβαλαν τα Ηνωμένα Έθνη για να επιδιορθώσουν το μοναστήρι. Δυστυχώς όμως το σχέδιο εκείνων επρόβλεπε να χαλάσουν όλα τα ετοιμόρροτα τα κτίρια και να μείνει μόνο η εκκλησία και να είναι με κεραμίδι από πάνω. Η Επιτροπή αντιδρούσε. Αλλά τελικά λέει, αφού υπάρχουν τα χρήματα, να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση στην αυλή, να μην επέμβουν στο κύριο σχέδιο του μοναστηριού, μέχρι να γίνουν σχέδια από το Πανεπιστήμιο των Πατρών. Και έγιναν πράγματι σχέδια, τα οποία προβλέπουν ότι θα μείνουν όλα τα κελιά, θα μείνει το σχήμα όπως ακριβώς είναι που το ξέρουμε. Συνολικά, το έργο θα στοιχήσει μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη φάση προϋπολογίζεται 2 εκατομμύρια και κάτι. Ήδη η Αρχιεπισκοπή έχει προβεί σε δάνειο 2,5 εκατομμύρια για να υπάρχουν τα χρήματα ώστε να μην βρεθούμε στην δύσκολη θέση, να μην μπορούμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στα Ηνωμένα Έθνη. Οπότε για την πρώτη φάση είναι εξασφαλισμένα με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι όμως εξασφαλισμένες οι δόσεις έναντι του δανείου. Η επιθυμία μας είναι το μοναστήρι να συντηρηθεί. Είναι σε κακά χάλια. Είναι αυτή τη στιγμή ημιερυπωμένο. Θα ήθελα κάποτε, αν μας δώσει Θεός χρόνια και αλλάξουν και οι συνθήκες, να το δω και ως μοναστήρι, γιατί πιστεύω ότι η παρουσία των μοναχών που καλλιεργούνται πνευματικά και γίνονται ενάρετοι, θα μπορούσαν να προσφέρουν από πνευματικής απόψεως πάρα πολλά σε όλον αυτόν τον κόσμο που προστρέχει εκεί.
και πιστεύω ότι σε ένα-δύο χρόνια θα έχουμε τουλάχιστον τους ναούς συντηρημένους, θα θυμηθούμε την παλιά τους δόξα. Όπως λέει κάποιος, πλέψα αυτές οι πέτρες, οι φαγωμένες από την αλμύρα της θάλασσας, σπιτικά βέβαια το λέει, δεν είναι παρά απομεινάρια εξοδεμένης προσευχής. Λοιπόν, σε τέτοιους χώρους κατοικούν μέσα σε αυτά τα ερείπια, μέσα σε αυτή την άθλια, θα λέγει κάποιος, κατάσταση, υπάρχουν και κατοικούν ήρωες, όχι ανήρωες. Κάποιος σημειώνει στο θαυματολόγιο της Μονής την εξής φράση: «Αν υπάρχει ουρανός στη γη, αυτός είναι εδώ, αυτός είναι εδώ, αυτός είναι εδώ». Στην Κύπρου, πέτραν άκρα.